Βόμβες από τον καθηγητή πνευμονολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Κωνσταντίνο Γουργουλιάνη, ο οποίος στάχθηκε κατά της ανακοίνωσης των ημερήσιων κρούσματων COVID, ενώ επιπλέον ανέφερε πως δεν γίνεται γενετικός έλεγχος όλων των δειγμάτων και απλώς υποθέτουν ότι κάποια αντιπροσωπεύουν την Όμικρον. Όπως εξήγησε ο καθηγητής, οι ανακοινώσεις ημερήσιων κρούσματων σπέρνουν πανικό και δεν εξυπηρετούν σε τίποτε άλλο. Ο καθηγητής εκτιμά πως το Όμικρον κύμα θα εξαντληθεί γρήγορα. Στη Νότιο Αφρική εξαντλήθηκε μέσα σε ένα μήνα και κάτι, σημείωσε παραδεχόμενος ότι δεν έχουμε αύξηση νοσηλιών, διασωληνώσεων και θανάτων. Κάπως έτσι θα έρθει το τέλος της λεγόμενης πανδημίας, καθότι είτε αυτή η μετάλλαξη είτε μια επόμενη θα είναι μια μετάλλαξη με ήπια μορφή, τονίζει ο καθηγητής. Μάλιστα, σε άλλο σημείο του βίντεο εξηγεί πως έχουμε υπερδιάγνωση γιατί κάνουμε πολλά τεστ και παραδέχεται πως δεν εξετάζονται γενετικά όλα τα δείγματα, αλλά η ταχύτητα μετάδοσης θυμίζει Όμικρον.